Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και σήμερα πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε σε κάτι που αγαπάμε. Πάμε να ασχοληθούμε με κλασικό αθλητισμό. Και πάμε να καλησπερίσουμε μία σπουδαία, τεράστια αθλήτρια, Ελληνίδα, η οποία βρίσκεται σε προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία είναι και ιδιαίτερα απαιτητική. Προέρχεται από μία πολύ μεγάλη χρονιά, ίσως και την καλύτερη της καριέρας, ίσως θα μας τα πει. Και πάμε να καλησπερίσουμε την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, την κορυφαία Ελληνίδα βαδίστρια, και να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να πούμε πώς πάει η προετοιμασία και η γενικότερη προσπάθεια. Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρονιά πολλά, υγεία και να είναι το 22 καλύτερο από το 21. Μακάρι, καλησπέρα και καλή χρονιά. Εύχομαι να είναι μια έτσι δυνατή καλή χρονιά όπως και η περσινή. Πώς είμαστε, είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, ξεκινούν γρήγορα οι αγώνες. Ξεκινούν γρήγορα, είμαστε στο τέλος προετοιμασίας μας. Mm-hmm. Είμαστε εδώ στο Άθος Κινουρίας εδώ και 4 εβδομάδες, πάμε στην Πέμπτη. Πολύ καλά βγήκε η προετοιμασία εδώ κάτω, είχε πολύ ωραίο καιρό. Ευνοούν εδώ οι συνθήκες στα μέρη σας για να βγαίνουν τα χιλιόμετρα εύκολα, γιατί εγώ στην Καρδίτσα που είμαι έχουμε πάρα πολύ κρύο, βροχές, άστατο το καιρό γενικά, και θα μου ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε εδώ είχαν ιδανικές συνθήκες για να βγει η προπόνηση. Ξεκινάνε πολύ νωρίς οι αγώνες, έχουμε τον πρώτο αγώνα στις 23 του μήνα. Ναι, Πανελλήνιο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα 35 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ανεβάζουμε έτσι οι ρυθμούς. Πάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο και συνεχίζουμε με Πανελλήνιο πρωτάθλημα 20 χιλιόμετρων, Βαλκανικό πρωτάθλημα και μετά παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Η προετοιμασία βγήκε όπως την ήθελες, καλύτερα από ό,τι την περίμενες. Σε τι κατάσταση είσαι? Βγήκε καλύτερα από ό,τι την περίμενα. Mm-hmm. Να μην το ματιάζω κιόλα. βγήκε πάρα πολύ καλά. Χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα παράπονο, ήταν πάρα πολύ καλά φέτος. Προέρχεσαι από μια μαγική χρονιά, έτσι? Ονειρική. Είμαι 17 χρονών και ήταν η καλύτερη της καριέρας μου. Το φανταζόσουν ποτέ ότι όσο μεγαλώνεις θα γίνεις και καλύτερη? Και φτάνοντας και σε αυτή την ηλικία, άλλο να είσαι 30, άλλο 31, βέβαια είναι και τέτοιο το αγώνισμα που δεν νομίζω ότι επηρεάζει η ηλικία. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, θα μας τα πεις καλύτερα. Ναι, είναι η αλήθεια, δεν επηρεάζει. Αλλά θέλει πολύ να είσαι έτσι δυνατός άνθρωπος και δυνατός σαν κορμί για να αντέξεις. Εγώ έχω γυμναστεί πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και αντέχει το σώμα μου ακόμη. Γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να κινηθούμε και εμείς στο υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, σίγουρα ίσως με βοηθάει η ηλικία μου στο να σκέφτομαι πιο όρημα και να δίνω προτεραιότητες σε πράγματα που πρέπει, γιατί δεν το έκανα παλιότερα. Σωστό αυτό, εννοείται. Επίσης, παρότι διανύουμε ένα δίχρονο ιδιαίτερο, δύσκολο, πολύ, σε όλους τους τομείς, επίσης αυτό το δίχρονο εσύ έχεις ανεβάσει στροφές και αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο και εντυπωσιακό. Ναι, να πούμε πρώτα ότι έχω αλλάξει προπονητή τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε ο πρώτος παράγοντας που σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι αυτός. Σωστό. Σίγουρα η προπόνηση είναι πολύ διαφορετική, η προσέγγιση διαφορετική, οι στόχοι άλλοι και γι' αυτό και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Mm-hmm. Όσον αφορά για τη χρονιά που όντως ήταν δύσκολη λόγω κορονοϊού, για μένα, εμένα μου έκανε εύκολο τη δουλειά μου, γιατί δεν δούλευα στο μαγαζί. Ναι. Δηλαδή η επιχείρηση είχε κλείσει, οπότε εγώ μπορούσα να ξεκουραστώ, να φάω σωστά, να κοιμηθώ σωστά, να γυμναστώ σωστά. Είχα αυτά τα προνόμια λόγω κορονοϊού. Κάποιοι αθλητές δεν τα είχαν. Όντως. Εγώ λόγω του ότι είναι δρόμο το αγωνισμά μου, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Επίσης το ότι δεν συναντούσες και πολύ κόσμο έξω, επίσης ήταν καλό. Γενικά δεν συναντάω πολύ κόσμο έξω, γιατί το αγωνισμά μου είναι τέτοιο, που είναι τόσο μοναχικό, που σωστά. Κάποια αυτοκίνητα έτσι περνάνε καμιά φορά και κατεβάζουν το πράγμα και μας χαιρετάνε.
Δεν είχαμε πολύ κόσμο, δεν συγκεντρωνόμαστε στα γήπεδα. Εγώ ειδικά δεν πηγαίνω καθόλου στα στάδια για προπόνηση. Κάνω μόνοι μας στα δρόμο. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο, αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες εκκλάμψεις που είχαμε κατά το παρελθόν, της Τσουμελέκα, της Παπαγιάννη, κάποιες καλές έτσι, στιγμές, δεν ήταν και το πιο διαδεδομένο. Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με το βάδιν? Ήμουν από μικρή καλή στο αγώνισμα αυτό. Έχω κάνει και άλλα αγωνίσματα στο παρελθόν. Έχω κάνει όργανη γυμναστική, έχω κάνει κολύμβηση. Δεν μου πήγαιναν. Στην κολύμβηση κρίνανε πάρα πολύ. Δεν άντεχα να μείνω στην πισίνα πολύ ώρα, οπότε δεν ήταν για μένα. Μπαίνοντας στο στίβο, διάλεξα αυτό. Μου άρεσε και μου τέριαζε πάρα πολύ. Τεχνικά και όλα ήταν σαν να ήμουν φτιαγμένη γι' αυτό. Δεν το λες και εύκολο. Το αντίθετο. Δεν ξέρω αν το θεωρεί κάποιος εύκολο. Αν το θεωρεί εύκολο, τον προκαλώ να το δοκιμάσει. Σίγουρα. Το αποκλείω να είναι εύκολο. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν αγώνισμα. Όχι επειδή το κάνω εγώ, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, και μόνο που το παρακολουθείς, έχει τις ιδιαιτερότητες του, έχει την δική του τεχνική. Χρειάζεται συγκεκριμένο τρόπο προπόνησης. Δεν είναι ότι τρέχουμε για να πεις ότι κατεβάζω στροφές και δεν ξέρω και εγώ τι και ρυθμούς και τέτοια. Πρέπει να κινήσεις συγκεκριμένα γιατί θα τιμωρηθείς, ας πούμε, και θα αποβληθείς. Ακριβώς. Μπορεί να συμβεί και σε αγώνα πάρα πολύ εύκολα να βρεθείς ξαφνικά με κάρτες χωρίς να έχεις καταλάβει. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι αν βαδίζεις καλά, δύσκολα παίρνεις κάρτες. Πρέπει να έχει πολύ κάτι να σου έχει συμβεί, αν βαδίζει σωστά, κάτι να έχει συμβεί εκείνη την ημέρα για να ακυρωθεί. Διαφορετικά, αυτοί που βαδίζουν σωστά, βαδίζουν σωστά. Δεν υπάρχει κάτι διάμεσο. Ναι, αλλά είναι δύσκολο πολύ σαν αγώνισμα. Οπότε έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Είπαμε, η νέα χρονιά είναι γεμάτη. Στοχεύεις, υπάρχει κάποια διοργάνωση ξεχωριστή ή ξεκινάμε με το Πανελλήνιο και πάμε να κερδίσουμε? Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πάμε να κερδίσουμε. Βήμα-βήμα, να πετύχουμε τους μικρούς στόχους που βάζουμε κάθε αγώνα. Σίγουρα κοιτάμε πλέον, εγώ προσωπικά στοχεύω πιο ψηλά, ξέροντας τι έχω στα πόδια με αυτή τη στιγμή. Εκτός απρόπτου εύχομαι να βγουν και να μου δώσει το αποτέλεσμα που πραγματικά πρέπει να μου δώσει. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη αυτή τη στιγμή για τη συνέχεια. Τώρα όμως πάμε βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα, σιγά-σιγά, να μην προκύψει κάτι σε τραυματισμό, γιατί είναι πολλοί αγώνες φέτος. Σωστό. Πρέπει να πάμε πολύ στοχευμένα, σε συγκεκριμένους αγώνες να δουλέψουμε λίγο, να ζητήσουμε παραπάνω πράγματα. Όχι σε όλους. Έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε σε όλους τους αγώνες για να κερδίσουμε και για να κάνουμε ρεκόρ. Σωστό. Τα ρεκόρ θα βγουν στους αγώνες, φαντάζομαι, που πρέπει να στοχεύσω για να βγουν, όχι σε όλους. Για έναν αθλητή που, ας πούμε, πέρυσι και πρόπερσι δεν είχε πάρα πολλούς αγώνες, ήταν συγκεκριμένοι ή στοχευμένοι λόγω Ολυμπιακών Αγώνων και λόγω της όλης κατάστασης, και φέτος που θα είναι η διπλή και τριπλή, ας το πούμε, είναι πιο δύσκολο όσον αφορά, αγχώνεται περισσότερο, είναι πιο πιεστικό για τον οργανισμό του? Όσον αφορά τις μεγάλες αποστάσεις που κάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί θα σας δώσω να καταλάβετε ότι εγώ φέτος μπορεί να κάνω 4-35 άρια. Ναι. Και άλλα 4-20 άρια. Κουράστηκα που τα άκουσα και μόνο. Αν σκεφτούμε ότι οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν 3 αγώνες το χρόνο. Σωστά. Και δεν απέχει πολύ το αγωνισμά μας από τους μαραθωνοδρόμους, είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ θα κάνω περίπου 8. Ναι. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο πάντα μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Σε άλλα αγωνίσματα, όσον αφορά τις ταχύτητες, τα άλματα, είναι πάντα οι πολλοί αγώνες τους. Χρειάζονται αγώνες για να εξελιχθούν. Να βελτιωθεί, σωστά. Άλματα, ναι, χρειάζονται πάρα πολλούς αγώνες. Κάτι που σε εμάς δεν μας παίρνει, ας το πούμε έτσι, χρονικά. Είναι καταπώνηση τεράστια, δεν το συζητάμε. Ακριβώς, είναι μεγάλες οι καταπώνησεις που έχουμε. Τώρα γι' αυτό ελπίζω να αντέξω και να πάει όπως πρέπει. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι δεν θα πάνε όλοι οι αγώνες για ρεκόρ, θα πάνε προστοχευμένα.
πόσες ώρες τη μέρα ή πόσες φορές την εβδομάδα, ανάλογα δεν ξέρω πώς πάει, χρειάζεται προπόνηση. Ένας αθλητής που πλέον έτσι στοχεύει ψηλά, δεν είναι ότι απλά κατεβαίνει σε αγώνες για να συμμετάσχει. Είναι τελείως διαφορετική η δουλειά που κάνει ο κάθε αθλητής. Σίγουρα. Mm-hmm. Τώρα θα καταλάβετε ότι εμείς εδώ κάνουμε 7 στα 7, δεν υπάρχει ρεπό. Δηλαδή είμαστε εδώ σχεδόν 4, πάμε στην 5η εβδομάδα και δεν έχουμε πάρει ρεπό. Οι προπονήσεις μας αυτήν την εβδομάδα έχουν γίνει μονές. Όλες τις άλλες εβδομάδες ήταν διπλές προπονήσεις, δηλαδή πρωί-απόγευμα. Δηλαδή θέλαμε σχεδόν 4 ώρες προπόνηση ξεχωριστά την ενδυνάμωσή μας. Δηλαδή άλλη μία ώρα σίγουρα η ενδυνάμωση, οπότε θέλαμε 5 ώρες προπόνηση την ημέρα. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε μία προπόνηση και την ενδυνάμωσή μας κάθε απόγευμα. Οπότε θέλουμε ένα τρίωρο, 4 ώρες την ημέρα, αφιερώνουμε σε αυτό. Mm-hmm. Πάμε λίγο στην περσινή χρονιά, η οποία ήταν μαγική, ονειρική. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, εσύ την ξέρεις καλύτερα. Μέσα στην όλη δύσκολη κατάσταση που ζούμε, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι την μερίδα του Λέοντος την παίρνει το Τόκιο, έτσι. Πώς ήταν εκεί? Ναι, τέλεια. Δεν έχω να πω κάτι κακό. Ήμουν 26 μέρες σε ένα δωμάτιο μόνη μου. Είχα όλο το περιθώριο να δω τον αγώνα μου πάρα πολλές φορές, να το σκεφτώ. Και ευτυχώς ήμασταν κλεισμένοι και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Γιατί νομίζω ότι η προσοχή μου θα πήγαινε σε άλλα πράγματα, στο να δω το Τόκιο παρά στο να δω τον αγώνα μου. Ναι. Η προπόνηση στο Τόκιο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είχαμε εκεί όλες τις μέρες για να προσαρμοστούμε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή αυτή που υπήρχε σχέση με εμάς εδώ. Μπορώ να πω ότι και εκεί οι προπονήσεις μου πήγαιναν πάρα πολύ καλά και με τον προπονητή μου είχαμε βρει ακριβώς και τους χρόνους που θα περνάγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Και όπως και έγινε. Δηλαδή ο προπονητής μου στον τελικό μου είπε θα πηγαίνεις με αυτό το τέμπο και δεν άλλαξε τίποτα από αυτό που μου είπε. Όταν υπάρχει χημεία και μεταξύ... Και εμπειρία μετά. Μπράβο, ναι, σωστό, σωστό. Η εμπειρία του προπονητή εκεί χρειάζεται. Βέβαια. Το κλίμα πώς ήταν, βοήθησε, έπαιξε το ρόλο του αυτό? Γιατί σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα αγωνίσματα, νομίζω ότι παίζει το ρόλο του, Εμάς μας καθορίζουν έναν αγώνα ολόκληρο οι κλιματικές συνθήκες. Mm-hmm. Η υγρασία μας και η ζέστη μας ρίχνουν πάρα πολύ. Ναι. Οπότε οι καιρικές συνθήκες εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Θυμάμαι ότι το θέρμανση για τον αγώνα μου έκανα περπατώντας για να μην ρίξω τον οργανισμό μου ούτε στην προθέρμανση. Ναι. Με πάγο στο καπέλο μου και πάγο σε πετσέτες και κρεμασμένο στο λαιμό η προθέρμανση. Για να μην ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, γιατί τρέχαμε στις 4 το μεσημέρι. Σωστά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως πήγα πολύ συντηρητικά και με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να αντέξω τα τελευταία 5 χιλιόμετρα και να βρω τα πατήματά μου και τους χρόνους που ακριβώς ήθελα να πάω. Με αποτέλεσμα και να περνάω τις αθλήτριες σαν σταματημένες προς το τέλος, γιατί είχαν κάνει λάθος. Αλήθεια ήταν αυτό, είναι αυτό που λες. Όσο βλέπαμε, όσο μπορούσαμε να δούμε, όσο σας έδειχνε, ήταν απίστευτος ο τρόπος που περνούσες τις αθλήτριες. Ήταν εμφανέστατο αυτό. Ναι, ήταν η σωστή διαχείριση των δυνάμεων. Πραγματικά, εγώ το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με την διαχείριση δυνάμεων στην Τσεχία, όπου κέρδισα τον αγώνα στα 35 χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό κύπελο. Ναι. Που δεν το περίμενα στη ζωή μου να μου συμβεί ποτέ. Και ήταν καθαρά θέμα διαχείρισης του αγώνα. Πώς θα πάω από την αρχή, αν θα πάω συντηρητικά, τα χιλιόμετρα, τα δικά μας. Θέλουν πάρα πολύ καλή οργάνωση. Δεν είναι ταχύτητες που θα πας όλα μέσα και ό,τι έγινε. Σωστά. Έχεις να κάνεις 35 χιλιόμετρα και πρέπει να βελτιώνεις σε κάποια χιλιόμετρα και όχι να πέφτεις. Οπότε και στο Τόκιο ακολούθησα με αυτή την τακτική. Ο προπονητής μου είχε δει τον αγώνα των ανδρών, οπότε είχε μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, πώς πήγαν οι άντρες. Κάναμε σχεδόν τις ίδιες καιρικές συνθήκες είχαμε κι εμείς, οπότε μελέτησε τον αγώνα και μου είπε ότι θα πας έτσι. Mm-hmm. Και μου το είχε πει από την αρχή ότι θα περνάς σαν σταματημένες στις αθλητριές. Και έτσι και έγινε. Το συνέστημα φοβερό, δεν σας το πει. Αυτό τώρα να ρωτήσω, τυπικό είναι.
8η Ολυμπιονίκης. Είναι απίθανο, έτσι, γιατί ξαναλέω ότι είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν, στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Πολύ προσέξτε, δεν το έχουμε. Πολύ διαβάσει, δεν το έχουμε. Δεν έχουν πολύ ασχοληθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε. Τώρα το συνέστημα, ναι, τι να σε ρωτήσω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, που σκέφτομαι τη στιγμή, γιατί την φέρνω πολλές φορές στο μυαλό μου, στα δύσκολα, στις δύσκολες προπονήσεις. Παίρνω το αποτέλεσμα και αποζημιώνομαι συναισθηματικά τόσο πολύ και στην ηλικία μου να το πετύχω αυτό το πράγμα, δεν το πίστευα, δηλαδή. Ήταν φοβερό. Πηγαίνοντας στο Τόκιο, ο αρχικός στόχος ποιος ήταν, ας πούμε? Πίστευε. Ήμουν μια καλύτερη θέση από τη 15η που είχα στο Ρίο. Ναι, ωραία, σωστά. Μιλάμε για συντριβή της προηγούμενης θέσης. 15 με 8 είναι τεράστια η απόσταση. Είναι μεγάλη η απόσταση των θέσεων, όμως. Σύνοτι πλέον. Σύνοτι της Ολυμπιονίκης. Είναι αρκετά κοντά, ναι. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να βρεθείς από την πρώτη θέση στην 7η. Εννοείται, ναι. Δηλαδή οι Κινέζες που χάσανε. Το τρίτο μετάλλιο πήρε, νομίζω, ναι. η Λιού, που είναι Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχασε για πλάκα. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Γενικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβαίνουν όλα τα παράδοξα. Μπορεί να βρεθεί στο μετάλλιο χωρίς να το περιμένεις, μπορεί να βρεθεί και τελευταίος. Σωστό. Και γενικώς όλο αυτό θέλει διαχείριση. Μυαλού, ναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι γενικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες από τους αγώνες που όλοι οι αθλητές θέλουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό και ίσως εκεί χάνουμε την ουσία και κάποιοι από τα φαβόροι μένουν εκτός θέσεων. Γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν, ότι ήμουν ξανά Ολυμπιονίκης, πρέπει να βγω. Ναι. Δεν είναι πάντα έτσι, δεν μας τα δίνει απλόχερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε σωστά. Βέβαια. Τώρα εσύ που πλέον σε έχουμε μάθει, ξέρεις πως ακούγεται λίγο κάπως και είναι άσχημο που σε μάθαμε τώρα. Πολύ δεν άσχημο. Πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Είναι πολύ άσχημο, δεν το συζητάμε. Έχεις άγχος, νιώθεις κάπως διαφορετικά που πλέον σε υπολογίζουν και σε υπολογίζουμε και σε υπολογίζουν αλλιώς? Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή και ίσως και εγώ δουλεύω πιο πολύ ακόμη και τώρα, δηλαδή η φετινή μου προετοιμασία ήταν σαν την περσινή δύσκολη, αλλά με καλύτερες χρόνες στις προπονήσεις μου, με αρκετά ρεκόρ στα μεγάλα μου κομμάτια. Γιατί θέλω και εγώ να βελτιωθώ. Εφόσον μπορώ και να βελτιωθώ ακόμη, θα προσπαθήσω. Σίγουρα υπάρχει και πίεση, όμως ακόμη και αν δεν βελτιωθώ στο τέλος, έχω δείξει ποια είμαι. Έτσι. Νομίζω και δεν θα πειθώ γι' αυτό. Σίγουρα δεν με πιέζει τόσο, μπορώ και το διαχειρίζομαι, ώστε να μην στεναχωριέμαι, γιατί είμαι στις άνθρωποι που στεναχωριέμαι. Αλλά είμαι γεμάτη, πραγματικά είμαι αθλήτρια από πάρα πολύ μικρή και πιστεύω ότι έχω κάνει μια καλή καριέρα μόνο με ανωδική πορεία μου μέχρι τώρα και δεν είναι εύκολο να μείνεις τόσο αυτά σαν αθλητισμό που πλέον στην Ελλάδα είμαστε ερασιτέχνες αθλητές, δεν είμαστε επαγγελματίες. Ακριβώς. Δυστυχώς, να κάνω ερασιτεχνικό αθλητισμό και να κατεβαίνω σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω λίγοι Έλληνες το καταφέρνουν. Έτσι. Οπότε νιώθω πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ καλά μέσα μου για την πορεία μου. Πλέον ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ, ας το πούμε, 4-5 αθλητών που είσαστε οι top των top, έτσι. Τώρα και γι' αυτό ένα, πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπορώ να υπολογίζομαι δίπλα στον Μίλτο, στην Κατερίνα, στην Νικόλ. Πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Δεν θα με έβλεπα ποτέ. Ούτε οι συναθλητές μου νομίζω θα με υπολόγιζαν ποτέ εκεί. Γιατί το λες αυτό? Υποτιμάται το αγωνισμά μας στη χώρα μας. Πάρα πολύ. Ναι. Σε άλλες χώρες είναι τα πρώτα αγωνίσματα που υπολογίζουν τους αθλητές τους. Ναι. Και έχουν ολόκληρο επιτελείο, στέλνουν μαζί. Δηλαδή, εμείς έχουμε παγκόσμιο κύπελο στις 4 Μαρτίου. Ναι. Και αμφιβάλλω αν θα στείλουν γιατρό στην ομάδα μας. Μπορεί να στείλουν μόνο έναν φυσικοθεραπευτή για 5-6 άτομα που θα είμαστε 7. Ναι. Και τίποτε άλλο. Ναι,
είναι λίγο σοκαριστικό που έτσι. Αν κατεβαίνει η ομάδα της Ιταλίας, έχει ένα ολόκληρο επιτελείο δίπλα της που είναι εκεί, τη στηρίζει, οτιδήποτε συμβεί αντιμετωπίζει την κατάσταση αμέσως. Μας είναι πάρα πολύ πίσω. Σε όλα είμαστε πίσω εμείς σαν χώρα, αλλά τουλάχιστον αν δεν μπορούμε. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις. Ναι, έτσι, εννοείται. Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους 5, 6, 7, 8, 10 αθλητές που έχουμε, καήκαμε. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε οι 5-10 αθλητές. Πρέπει να υπολογίζουν και λίγο παρακάτω, ώστε να γίνουμε 20 και 30. Ναι, σωστά. Σωστά. Και όχι μόνο στους 5 και 10, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Υπολογίζονται οι 2-3. Ναι, ούτε καν 5-10. Οι υπόλοιποι, ούτε καν 5-10. Ναι. Οι 2 με 3. Οι υπόλοιποι πώς θα γίνουν 10-20. Σωστό. Και πλέον, εγώ και αυτό λυπάμαι. Και πλέον το αγώνισμα σου έχει. Υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχετε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό team. Οπότε πιστεύω ότι είναι. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη, γιατί να μην πω καμιά άσχημη λέξη, το να μην σας στηρίζουν όπως πρέπει. Ναι, είναι το group, αυτή τη στιγμή το δικό μας το group. Μπορώ να πω ότι είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Ναι, σε εξαιρετικό επίπεδο στον κόσμο αυτή βέβαια, τη στιγμή. Βέβαια. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να βρούμε σε άλλες χώρες τέτοιο group. Επειδή κάνουμε προπόνηση με τα κορίτσια, περνάμε όλη μας τη μέρα μαζί, ειδικά τώρα στην προετοιμασία. Η εξέλιξη είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ μπορεί να τελειώσω σε 1-2 χρόνια, αλλά υπάρχει πίσω παρτίδα καινούργια που είναι πολύ φρέσια και έχει πολλές ελπίδες για μεγάλους τελικούς, για να δούμε σπουδαία πράγματα. Εννοείται. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι στον γκρουπ μου τα παιδιά αυτά. 35 ή 20 χιλιόμετρα. Προτιμάς κάτι, ξεχωρίζεις και τα δύο, ε. Και τα δύο, είμαι καλή και στα δύο, νομίζω. Παρά είσαι καλή, όχι απλά καλή. Τώρα, στην δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στα 35 και στην 8η στα 20, στα 36 σου, είναι συγκλονιστικό. Ναι, ναι, είναι όντως. Τώρα να πάμε στις πιο, όχι δύσκολες, στις πιο στενάχωρες ερωτήσεις. Τις έχεις ακούσει, τις έχεις πει, τις έχεις απαντήσει, τις έχεις ξαναπεί άπειρες φορές. Δούλευες στο μαγαζί, έκλεινες το μαγαζί και μπορεί και να μην το έκλεινες κιόλας και πήγαινες και ταυτόχρονα και έκανες την προπόνηση. Είναι δυνατόν ένας αθλητής, δεν είναι απαραίτητο του δικού σου βεληνικούς, ένας αθλητής που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, εντάξει, όσο γίνεται, με τέτοιες, έτσι, τέτοια βοήθεια που δεν την είχες δηλαδή, γίνεται? Δεν γίνεται, όχι. Η επιχείρηση είναι όμως δική μου και αν δεν δουλέψω εγώ για να επιβιώσω, για να μπορέσω να κάνω αυτό που κάνω, ακριβώς, να μπορέσω να φύγω 4 και 5 εβδομάδες από εκεί, δεν γινότανε. Έπρεπε να δουλεύω. Mm-hmm. Έπρεπε να ζήσω κιόλας. Και ακόμη πρέπει να ζήσω. Δηλαδή πρέπει να, τώρα που θα γυρίσω, έχω τη συνέχειά μου. Δεν σταμάτησα τη δουλειά μου. Το ότι μπορώ και λείπω είναι η οικογένειά μου με έχει βοηθήσει. Ναι, αυτό, που είναι πίσω. Μπράβο. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς έχουμε καταντήσει έτσι. Πάντως δεν είναι εύκολο αυτό να δουλεύεις τόσες ώρες και να κάνεις και προπόνηση και να μπορείς και να βρίσκεις αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό λέω ότι. Όμως δεν θα το άλλαζα και εύκολα. Δηλαδή πώς θα ζήσω άμα δεν κάνω αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό εγώ τα βάζω με την. Με τους αρμόδιους, τέλος πάντων. Έχουμε δεν καταλαβαίνει. Όχι, δυστυχώς κανείς δεν καταλαβαίνει. Βλέπουμε τρανό παράδειγμα, βέβαια, είναι ο Γιώργος Πυλίδης, ας πούμε, έτσι, που είναι ο κορυφαίος Έλληνας παλαιστής και αναγκάστηκε να πάει σε ένα τηλεπαιχνίδι για να μπορέσει να συγκεντρώσει ένα χι ποσό για να κάνει την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πού να το πεις και ποιος να το διανοηθεί αυτό? Εντάξει, κάθε αθλητής κάνει την προσπάθειά του. Δυστυχώς κάποια αγωνίσματα έχουν. Εμείς δεν έχουμε χορηγούς. Ναι. Τα αγωνίσματα δηλαδή που δεν είναι διαδεδομένα, όπως οι πάλι. Αυτό είναι το άσχημο. Το εξωτερικό μου αγώνισμα. Και υπάρχουν και τα αγωνίσματα που είναι πάρα πολύ διαδεδομένα και έχουν όλους τους χορηγούς. Ναι. Αν οι αρμόδιοι μοιράζανε αυτούς τους χορηγούς, γιατί παίζει ρόλο και η Ομοσπονδία και η Ολυμπιακή Επιτροπή, θα μπορούσαν να συμβουλεύουν
τους χορηγούς ώστε να μοιραστούν, ναι, για να μπορούν όλοι να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ακριβώς. Και να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι. Δηλαδή, εμένα την δεύτερη μου Ολυμπιάδα και ο χορηγός μου ήταν ο εαυτός μου. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το πράγμα. Αν είχαμε πλέον χορηγούς, πού μπορούσαμε να έχουμε φτάσει? Που να μην χρειάζεται να δουλεύω, που πολλά μπορεί να μην χρειάζονταν να κάνω. Έτσι. Κατάφερες να βρεθείς στην 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνη σου. Με τον προπονητή σου και τους δικούς ανθρώπους, έτσι. Το άθλος είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος γι' αυτό. Και μόνο να υποκληθεί στην προσπάθεια. Δεν ότι όντως το έχω κάνει. Ναι. Ότι όντως σε μένα η ζωή μου είναι αυτή. Όμως πάρα πολλοί από αυτούς που δεν πίστευαν ήρθαν και με είδανε. Γιατί όταν επέστρεψα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ έλειπα από το σπίτι μου, από το μαγαζί μου σχεδόν 2 μήνες. Ναι. Οπότε πίσω μου ήταν κάποιοι άνθρωποι που έπρεπε να δουλέψουν αυτούς τους 2 μήνες επιπλέον για να καλύψουν και τις δικές μου ώρες. Σωστό. Όταν γύρισα λοιπόν, έπρεπε εγώ να δουλέψω και να καλύψω τις δικές τους ώρες. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ μετά δεν έκανα διακοπές, δεν χάρηκα όλο αυτό που συνέβη, έπρεπε να μείνω για να δουλέψω. Εννοείται. Οπότε πάλι δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όλο αυτό που έχεις κάνει είναι, σου λέω. Γι' αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, άντε και μέχρι τώρα, ας πούμε, με τα 1000 λάθη των ομοσπονδιών και δεν ξέρω και εγώ τι και του ΣΕΓΑ, για να μην τα λέω κιόλα γιατί δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Ήρθε το Τόκιο, ήρθε αυτή η επιτυχία και την επόμενη μέρα ακριβώς έπρεπε να βρεθεί κάτι. Ας πούμε έτσι, έτσι. Κι όμως συνεχίζεις από εκεί που μικρή διαδρομή. Δεν το συζητάμε. Ήρθε μια τεράστια επιτυχία, μια φοβερή θέση. Πλέον συγκαταλέγεσαι στις κορυφαίες, μόνο με το ranking, αν κάτσουμε και το δούμε. Δεν το λέμε έτσι για να το πούμε. Το λένε οι επιδόσεις σου. Και όμως συνεχίζεις από εκεί που, όπως ήσουν. Καμία αλλαγή, από ό,τι φαίνεται. Καμία, απολύτως. Εντάξει. Ωραία. Και μετά ψάχνουμε να νιώθω δούμε. Καλά όμως εγώ Εννοείται. Μέσα μου σε αυτό το κομμάτι. Ξέρω ότι ακόμη και αυτό που καταφέρνω, το καταφέρνω μόνη μου. Μπράβο. Είναι ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο έτσι. Σε ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία σου. Ακριβώς. Mm-hmm. Έχεις φτάσει στη 36. Φτάσει 38 στο Παρίσι. Θα είμαι 40 στο Παρίσι. Είμαι 37 στα 38. Πω, ναι. Θα είμαι 40, πρώτο Θεός να φτάσω. Το έχεις σαν στόχο όμως, έτσι να πας. Δεν κοιτάς ηλικία. Φτάσαμε μέχρι εδώ τώρα. Έτσι. Τι έμεινε, 2 χρόνια μείνανε. το μετά το έχεις σκεφτεί καθόλου? Ή πλέον, ή μόνο είσαι ενεργή και δεν κοιτάς το μετά? Δεν κοιτάω το μετά ούτε για αύριο. Δηλαδή μπορεί κάτι να τύχει και να πω φτάνει πια. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, είμαι τόσο γεμάτη που δεν θα στεναχωρηθώ αν σταματήσω για οποιοδήποτε λόγο. Mm. Σίγουρα θέλω, έχω βάλει στόχο να φτάσω μέχρι το Παρίσι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, οπότε δεν το δένω και όλα θα πάω σίγουρα. Mm-hmm. Θέλω, το έχω στους κοντινούς μου στόχους. Mm-hmm. Τώρα σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πάμε τη χρονιά φέτος να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τι θα συμβεί, αν θα πάει καλά, αν θα γίνει λάθη και βλέπουμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να υπόσχομαι πράγματα που μπορεί να μην συμβούν. Όχι, σίγουρα θέλω να πάω. Σίγουρα. Είναι σημασία έχει ότι το έχεις στο καλεντάρι σου που λέμε. Ναι, το έβαλα. Δεν το είχα, το έβαλα. Α, δεν το είχες. Δεν το είχα, ήθελα να σταματήσω, αλλά μου λένε είναι μόνο 2 χρόνια, είναι κοντά, ναι. Και το έβαλα και αυτό. Λέω, εντάξει, όντως 2 χρόνια είναι. Τι 38, τι 40. Κάπως έτσι. Το ότι πλέον ο κόσμος σε αναγνωρίζει τελείως διαφορετικά, έτσι, σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, στον δρόμο, στο έξω. Νομίζω έχει αλλάξει αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι. Είναι μια ηθική ικανοποίηση. Με την καλή, αλλήμον, έτσι. Στην πόλη μου, ναι. Θα το συζητώ. Και πριν με γνώριζε ο κόσμος και λόγω της επιχείρησης, ναι. Και είμαι κεντρική και είμαι από παιδάκι εκεί. Mm-hmm. Είμαι από 7 χρονών και έφτασα να είμαι 37, οπότε με 30 χρόνια στην επιχείρηση. Οπότε με ξέρουν από μικρή. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που με ξέρουν ότι είμαι και στην επιχείρηση και έφερα και όλο αυτό. Ναι, να αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά. Σωστό. Το έχεις κερδίσει με το σπαθί σου και... Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι, δεν φτάνει.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την όμορφη κουβέντα. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία στο όμορφο και πολύ ζεστό γενικά Άστρος, παρότι είναι εντάξει. Σχετικά ζεστό, ναι, μια χαρά ήταν, πολύ καλά. Το λέω σε σύγκριση και με το πώς είχε συνηθίσει εκεί ψηλά. Ναι, ναι. Υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα νομίζω και θα έρθουν. Και καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Έτσι. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Χάρηκα πολύ, καλό βράδυ. Γεια σας.